Ο παθηνός κληρικός Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, ξαναχτύπησε κατά πάντων με αφορμή τα περιοριστικά μέτρα της πολιτείας για την πανδημία του κορονοϊού. Κατά την άποψή του και σύμφωνα με όσα δημοσιοποίησε, κατοτρομοκράτησαν τον λαό, λέγοντας: «Θέλετε να έχουμε ανοιχτές εκκλησίες και να θρηνούμε 150 νεκρούς την ημέρα? Θέλετε να γίνουμε Ιταλία?» Και μάλιστα ο σκληρός κατά πολλούς ιερωμένος προέβη και σε ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις. Οι πολιτικοί, έγραψε, δικαιολογούνται, καθώς οι πιο πολλοί αεί ψεύτεοι συν. Οι δημοσιογράφοι, ισχυρίζεται ο ιερέας, επίσης δικαιολογούνται, γιατί παίρνουν λεφτά για να προωθήσουν την κυβερνητική προπαγάνδα. Δεν δικαιολογούνται με τίποτα οι εκκλησιαστικοί ταγοί, λέει ο πατήρ Αναστάσιος Γκοτσόπουλος. Για τον πατρινό κληρικό, μάλιστα, είναι αξιοθρύνητη. Και τα ερωτήματα φυσικά πολλά. Πώς είναι δυνατόν ο κληρικός Γκοτσόπουλος να μένει ακόμα σε μια εκκλησία, την Εκκλησία της Ελλάδος, της οποίας η ταγή, δηλαδή η φυσική του προϊστάμενη, είναι αξιοθρύνητη? Ο ίδιος έχει απορρίψει βασικές επιλογές της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος και η αναγνώριση της αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ουκρανίας, και τώρα θεωρεί πως η στάση της στην πανδημία δεν δικαιολογείται με τίποτα. Ακόμα καταφέρεται εναντίον της ελληνικής πολιτείας, αλλά και του Μητροπολίτη Πατρών Χρυσοστόμου, ο οποίος και αυτός είναι ταγός της Εκκλησίας. Άρα προφανώς ο πατήρ Αναστάσιος Γκοτσόπουλος τον θεωρεί αξιοθρύνητο.